Γραφείας Παλάδιων, να σας καλωσορίσω, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μόλις ξεκινάει άλλη μια επιστημονική ημερίδα, μια εκδήλωση η οποία εντάσσεται μέσα σε ένα μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων που ανήκει στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παλάδιων. Στόχος μας είναι, εδώ στο Παλάδιο, να γίνονται τέτοιου είδους ημερίδες, όπως η σημερινή, που στόχο έχουν την ενημέρωση, την έγκυρη ενημέρωση πάνω σε θέματα ιατρικής, να δούμε τις νέες τάσεις που επικρατούν και σε χώρες του εξωτερικού. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι μεγάλη, είναι ιδιαίτερη η τιμή και η χαρά που έχουμε κοντά μας ένα άξιο τέκνο της Αρκαδίας, έναν γιατρό που μεγαλουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι ο πρόεδρος, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Κέντρου, του Διεθνούς Ιατρικού Κέντρου με την επωνυμία Κοτσάνης Institute. Μιλάω για τον Dr. Κωνσταντίνο Κοτσάνη, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί. Περισσότερα για τον σημερινό μας επίσημο καλεσμένο θα πούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης, θα μάθετε πολλά περισσότερα, αλλά θα μάθουμε και εμείς πολλά περισσότερα από τον ίδιο, γιατί έχει ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φίλες και φίλοι, το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παλάδιων πήρε αυτή την πρωτοβουλία να καλέσει αυτές τις μέρες, αυτές τις άγιες μέρες του Πάσχα, τον κύριο Κοτσάνη εδώ στην Ελλάδα. Η πρόεδρος μας, η κυρία Καρνιαντάκη, τον φιλοξένησε ιδιωτικά, αλλά θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε αυτή την παρουσία του κυρίου Κοτσάνη εδώ. Και σήμερα κάναμε το αυτονόητο. Πήγαμε στο χωριό του. Εκεί οι κάτοικοι του Αρτεμισίου τον δέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά. Πραγματικά και εμείς που είμαστε κοντά στον γιατρό το απολαύσαμε. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα μας τα πει στην πορεία, πραγματικά απόλαυσε αυτή τη φιλοξενία. Και νομίζω ότι σήμερα αξιοποιούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του εδώ. Διάλεξα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι παλιό μεν, αλλά περιέχει ακριβώς τον τίτλο που ανέφερε, που αναφέρθηκε νωρίτερα, για την ιατρική του αύριο. Να δούμε καταρχάς αυτό το human biomonitoring, δηλαδή ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση. Τι σημαίνει καταρχάς αυτό? Σημαίνει η εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου σε διάφορες τοξικές ουσίες από το περιβάλλον. Να ξέρουμε ότι μόνο και μόνο η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται για είναι η τέταρτη αιτία θανάτων παγκοσμίως. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού προτού καν εκδηλωθεί κάποιο σύμπτωμα ή κάποιο νόσημα. Να επισημάνω εδώ ότι όταν έχουμε κάποιο σύμπτωμα, έτσι, είναι η κορφή του παγόβουνου. Οι γιατροί το ξέρουν πολύ καλύτερα αυτό. Άρα λοιπόν, η εκτίμηση της θέσης του ανθρώπου σε κάποιες κοινικές ουσίες είναι να βρίσκουμε δηλαδή κάποιο δείκτη που να μας δείχνει την έκθεση του ανθρώπου. Αυτό είναι η έννοια του biomonitoring. Και έχουμε έτσι λοιπόν τους βιομάρτυρες, οι οποίοι μπορεί να είναι ή κάποιος μεταβολίτης ή αυτή καθεαυτή η τοξική ουσία ή το φάρμακο ή ο ρήπος τον οποίο εμείς εξετέθηκαμε. Στην ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση λοιπόν τι κάνουμε, προσδιορίζουμε άμεσα την έκθεση του ανθρώπου σε τοξικές ουσίες. Αυτό καθεαυτό τις τοξικές ουσίες ή διάφορους μεταβολίτες από αυτούς. Και έχουμε λοιπόν έτσι τους βιομάρτυρες έκθεσης. Παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να δούμε αν κάποιος έχει εκτεθεί σαν μαθητικός καπνιστής, μπορούμε να γνωρίζουμε το κοντινί στο αίμα ή στα ούρα. Ενώ ο βιομάρτυρας αποτελέσματος, είναι ο biomarker of effect, είναι μια μετρήσιμη βιοχημική ή φυσιολογική άλλη τροποποίηση σε έναν οργανισμό. Και έχουμε λοιπόν και το βιομάρτυρα ευαισθησίας, που είναι δείκτης ουσιαστικά κληρονομικής ή επίκτητης ικανότητας ενός οργανισμού.
μικροθρεπτική επιστήμη. Ουσιαστικά τι κάνω. Δεν θεωρώ ότι η αποκατάσταση μια υγεία σοβαρή απλή ή πολύ σοβαρή ασθένεια, αν δεν γίνει, αν δεν αποκαταστήσουμε κυρίω το μικροθρεπτικό μα στάτου. Όταν λέμε μικροθρεπτικό στάτου, ουσιαστικά μιλάμε ότι ο ανθρώπινο οργανισμό για να λειτουργήσει 3-4 υλικά. Μικροθρεπτικά στοιχεία. Και εσεί τα ξέρετε σαν συμπληρώματα. Βιταμίνη σε α6, ωμέγα 3, α6, το κοβάλτιο, το μαγάνιο, το μαγνήσιο κτλ. Να ξέρετε όμως ότι επειδή ζούμε σε έναν περίεργο κόσμο και έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο να μπορέσουμε να καταστρέψουμε, έχουν γίνει ειδικοί στο να καταστρέψουμε το περιβάλλον, να καταστρέψουμε την τροφική αλυσίδα, έχουμε δημιουργήσει μια φοβερή συσχέτιση αυτή τη μικροθρεπτική έλλειψη με πάρα πολλέ ασθένειε. Και εδώ σα έχω βάλει σε παρένθεση, για παράδειγμα, ότι δεν είναι μόνο ένα μικροθρεπτικό στοιχείο, αλλά είναι συνδυασμό μικροθρεπτικών συστατικών στοιχείων, οι οποίε τελικά θα οδηγήσουν σε μια αθόρυβη, αλλά δυστυχώ με άσχημε μονοτικέ τάσει, φλεγμονέ κυρίω, και μετά να θα κάποιε ασθένειε, οι οποίε μπορεί να γίνουν πολύ σοβαρέ, όπω είναι και ο καρκίνο. Τώρα τελευταία αρχίζει και εμφανίζεται στη βιβλιογραφία μια καινούργια ορολογία, λέγεται το θρεπτικό, θρεπτική φαινότυπος ή η μικροθρεπτική φαινότυπος. Ο τέσμος είναι ότι εδώ χαρακτηρίζει ότι αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο γενικά στη δομή και στην υπόσταση του ανθρώπινου οργανισμού. Οπότε αρχίζουν και παίζουν ένα σοβαρό λόγο όσον αφορά την υγεία μας. Και δυστυχώς όμως πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν, παίρνουν συμπληρώματα και παίρνουν πολλές πληροφορίες μέσα από το Ιντερνετ. Καλό ή κακό, δεν λέω ότι είναι κακοπροαίρετε, το λέω ότι πολλέ φορέ μπορεί να είναι σωστά, αλλά είναι τελείω λάθο. Γιατί μόνο ο γιατρό μπορεί να κάνει τον συνδυασμό, τον συνειρμό και την συσχέτιση τόσο τη πάθηση ή γενικά του προβλήματο μια τέτοια έλλειψη, διότι εξαρτάται πάρα πολύ από άλλου παράγοντε. Αυτοί οι παράγοντε δεν είναι μόνο τα μικροθετικά, είναι και το περιβάλλον που ζούμε, είναι και το μικροβίωμα το οποίο συσχετίζεται με όλη την κατάσταση, είναι η αντιοξειδωτική μα άνοια, θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα σε αυτό, αλλά και η μεταβολική ανταπόκριση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι καινούριες τάσεις και τα καινούργια αποτελέσματα που βγαίνουν μας οδηγούν στο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά το μικροθρεπτικό προφίλ. Έτσι λέγεται. Δηλαδή, κάνεις μια πλήρη εξέλιξη όπως σας ανέφερε πριν ο κύριος Διοξενίδης, όπου τι κάνουμε, προσπαθούμε να δούμε τι σου λέει. Συνδυασμός αυτών πάνω κάτω μπορούμε να προσδιορίσουμε για το πού οδεύεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστασόπουλο Βασίλη για το βάλσαμο υπέρκον που εκπροσωπεί, είναι βότανα ήδη υγιεινής διατροφής. Φυσικά την Αρκαφρός, τη δικιά μας την επιχείρηση, ενώ την αρκαδική επιχείρηση Αρκαφρός, που έχει το χυμό Ρόδι και το χυμό Μήλο, και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη, τον επιχειρηματία του κ. Δημητρόπουλο που βρίσκεται και σήμερα εδώ, και φυσικά και την εταιρεία Altriant Livon που είναι η ειδική στη βιταμίνη C. Στην Ελλάδα, στην Αρκαδία, στο Παλάντιο και να του πω από αυτή τη θέση ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί αυτό το ευχαριστώ. Πέρα είναι ένας πολύ σημαντικός γιατρός και ένας πολύ υπέροχος άνθρωπος. Για μένα νομίζω ότι ήταν και μέντορας. Όταν ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια αυτό το εγχείρημα εδώ στο Παλάντιο, ξεκινήσαμε σε ένα κέντρο αποκατάστασης που είχε αποφασίσει να κάνει αυτά που συνήθως γίνονται σε όλα τα κέντρα αποκατάστασης. Δηλαδή να βλέπουμε τα νευρολογικά περιστατικά, τα ορθοπαιδικά, κάποια ζητήματα που αφορούν τη σκλήρυνση κατά πλάκας και να μπούμε σε ένα πρόγραμμα έτσι θεραπευτικό σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Όλοι, και όταν λέω όλοι, ενώ και οι γιατροί μας, η ομάδα που έχουμε, η επιστημονική ομάδα, οι θεραπευτές μας, οι νοσηλευτές, προβληματιστήκαμε κάποια στιγμή στο εξής. Γιατί συμβαίνει τόσο συχνά πλέον να βλέπουμε ένα εγκεφαλικό στην ηλικία των 60. Γιατί δεν καταφέρνουμε μερικές φορές να είμαστε όσο αποτελεσματικοί θα θέλαμε να είμαστε. Αφού ταΐζουμε σωστά τους ανθρώπους. Έχουμε ένα full πρόγραμμα θεραπευτικό. Έχουμε όλη τη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται να δώσουμε. Ακολουθούμε τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Τι είναι αυτό που μας κάνει πολλές φορές και δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Ήταν και ένας δικός μου προβληματισμός αυτός. Έτσι. Και ξέρετε, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ζήτησε και θα σου δοθεί. Ήταν διαπίστωση επίσης ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να μην
πάσχουν από μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ μπορεί να βασανίζονται από ένα πόνο, από μια επικρανία, από μια δυσάρεστη κατάσταση με το στομάχι τους, να έχουν χάσει την ενέργειά τους, πράγματα τα οποία μειώνουν συνεχώς την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής και μας κάνουν αδύναμους στο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που είναι αναγκαίο. Και αυτό γίνεται σε ηλικίες αρκετά νέες, άνθρωποι από 30, 35, 40 χρονών. Για καλή μου τύχη λοιπόν και μέσω του ΝΑΚΟΥ, γνώρισα τον κύριο Κοτσάνη. Όταν πήγα εκεί, με τις περιγραφές που μου είχε κάνει ο ΝΑΚΟΣ, θεώρησα ότι πρόκειται να συναντήσω έναν φοβερό επιστήμονα. Κάπως τον είχα φανταστεί μέσα στο μυαλό μου, ότι θα ήταν ένας άνθρωπος λίγο απρόσκλητος και έκανε και διάφορα σχέδια. Ξέρεις πώς θα του μιλήσω, τι θα του πω, αν θα με καταλάβει, όλο αυτό. Και όταν με υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, είχα πάει με τον σύζυγό μου, είδα ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο απλός και τόσο άμεσος, όπως είναι οι πραγματικοί άρχοντες, όπως είναι οι πραγματικοί επιστήμονες. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο. Θα με επιτρέψει ο κ. Κοτσάνης να αναφερθώ σε δύο ιστοριούλες που μου είπε. Η πρώτη ήταν η εξής. Όταν τελείωσε εδώ πέρα το πανεπιστήμιο και έχοντας ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα του, που τον είχε βοηθήσει οικονομικά να τελειώσει την ιατρική σχολή, φεύγοντας πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του λέει: «Πατέρα, τώρα που τελειώνω και θα έρθω στην Αμερική, τι δώρο θέλεις να σου φέρω?» Τον κύριο Καρυαδάκη, με το παράδειγμα που με καλέσατε να έρθω εδώ και αναφέρεσες ότι κύριε Καρυαδάκη για τα ωραία λόγια που είπε. Also like to thank Dr. Mrs. Lacava for attending. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας ζητήσω μια συγγνώμη για τα ελληνικά μου, την μητρική μου γλώσσα. Παρόλα που είχα σπουδάσει στην Αθήνα, τα τελευταία 43 χρόνια δεν μιλάμε ελληνικά και είναι λιγάκι δύσκολα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να έχετε την κατανόησή μου για τα λάθη που θα κάνω. Καινούργια πράγματα να σας δείξουμε και είμαι μέλος σε πολλά εργαστήρια, σε πανεπιστήμια και σε οργανώσεις. Το μέλλον της ελευθερίας σήμερα, τι εννοεί με αυτό, πρέπει να συνδυάσουμε τη σοφία του παρελθόντος τη σημερινή τεχνολογία. Πρέπει να κοιτάξουμε το παρελθόν, να δούμε τι έχουμε μάθει από το παρελθόν. Ο Αριστοτέλης μας έχει διδάξει πώς να σκεπτόμαστε ορθά, ενώ ο Ιπποκράτης μας είπε ποια είναι η σωστή διατροφή και ο Παρασέλσος έχει πει ότι δεν είναι ανίες ασθένειες, μόνο ανίαιτοι ασθενείς. Και βέβαια οι Κινέζοι λένε για να προχωρήσουμε πρέπει να πατήσουμε στους ώμους των προγόνων μας για να ανέβουμε στην κορυφή. Δηλαδή με λίγα λόγια έχω την υποχρέωση να σεβόμαστε το παρελθόν και το μέλλον και την τωρινή τεχνολογία. Στη λειτουργική ιατρική δεν υπάρχει κάτι που το αφήνουμε έξω. Και η δυτική ιατρική και η διατροφολογία και όλες οι άλλες επιστήμες πρέπει να τα σμίξουν μαζί για να έχουμε μια σωστή θεραπεία. Προσφέρουμε πολλές υπηρεσίες στο ιατρείο μας. Καθένα από αυτά τα κεφάλαια που έχουμε χρειάζονται τουλάχιστον 2 ώρες για το καθένα. Εκεί που ενδιαφέρονται πολύ είναι νευροεπιλεπτικές ασθένειες που τώρα βλέπουμε ότι ο ένας στους 2 έχει αυτό το πρόβλημα και υπολογίζουμε σε μία δεκαετία θα ξεπεράσει όλες τις ασθένειες. Ο καρκίνος είναι ένας στους 2 ανθρώπους. Η διατροφή έχει μεγάλη επίδοση. Επίσης βλέπουμε ότι οι χρόνιες λοιμώξεις αυξάνουν αλματοδός και τεχνικά όλοι ενδιαφερόμαστε να έχουμε αντιγύρεση. Αλλά τι άλλο κάνεις να γεράξεις αν να είσαι υγιής. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι να ζήσεις.
καλά, πολλά χρόνια, αλλά και καλά. Είναι τελείως προσωπικά ζητήματα αυτά, ότι θα ήσαν πολύ υπερήφανοι και ο Παπαδρέας, και ο Θανάσης, και ο Παπάς και όλοι αυτοί, να ήσαν εδώ να σε θαυμάσουν και να σε απολαμβάνουν. Με τον Κώστα ήμασταν μαζί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τελειώσαμε μαζί, κάναμε και κάτι γλέντια εκεί στην πλάκα. Φύγαμε κοντουλώντας. Τέλος πάντων, ο Κώστας δεν ακολούθησε μόνο την κλασική ιατρική με την Οριλά και όλα αυτά τα σχετικά. Είχε ανησυχίες και φαίνεται από αυτά που έχει ασχοληθεί. Θα ήθελα, για να τιμήσω κι εγώ όλη αυτή την προσπάθεια, να πω μία συμβουλή στους συμπατριώτες, ότι τα μέταλλα τα βαρέα, τα πιο πολλά, τα προσλαμβάνουμε από τα ψάρια, εδώ στην εσωτερία. Από τα ψάρια, διότι λόγω της μόλυνσης πηγαίνουν στη θάλασσα και ο κύκλος της... και το άλλο, επειδή ανέφερε ο φίλος μου Γιάννης Φοδάβλος, ονόματα, φίρμες κλπ. Εγώ θα αναφέρω το εξής κλασικό. Ο νευρολόγος, ο γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε την τοπαμίνη, ήταν Έλληνας, ο Γοτζιάς, και ο οποίος Γοτζιάς συνέβη να έχει καρκίνο του πνεύμονος, ο οποίος καρκίνας του πνεύμονος, κολιτιδανικό του πνεύμονος, συνήθως σε τελειώνει μέσα σε ένα-δύο το πολύ χρόνια κτλ. Ο Γοτζιάς λοιπόν που ανακάλυψε την τοπαμίνη, είχε καταλήξει στο κλασικό συμπέρασμα ότι το ανώτερο όργανο που υπάρχει στη φύση, το πιο ολοκληρωμένο, είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εάν λοιπόν αυτό λειτουργεί σωστά, ελέγχει και τη λειτουργία των υπολείπων συστημάτων και πάει καλά όλες οι ασθένειες και πάει καλά και ο καρκίνος. Αυτό δεν το τεκμηρίωσε πηγαίνοντας στην Αφρική και είδε πώς διάφοροι από αυτούς που εμείς θεωρούμε μάγους καταφέρανε και θεραπεύανε πράγματι καρκίνους, οξύες ευχημίες και τέτοια, καταγεγραμμένα αυτά, και ο ίδιος κατάφερε με ψυχική ισορροπία και με την πνευματική ενάσκηση, άσκηση, εκείνη και η βάση που λέει προσευχή και ούτω καθεξής που λέει ο Κώστας, κατάφερε να ζήσει γύρω στα 15 χρόνια με τον καρκίνο του πνεύμα. Λοιπόν, Κώστα, να είμαστε καλά, οι καθηγητές μας καλά κάνουν τη δουλειά τους, και εμείς κάνουμε το καλύτερο μας. Ευχαριστώ πολύ.